Δημήτρη, τελικά κερδίσατε 0-3 σήμερα, παρότι στο δεύτερο ημίχρονο, να το πω έτσι λαϊκά που το λένε, τα χρειαστήκατε. Ναι, ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Να ξέρεις ότι ξεκίνας πάλι από το 0-2 στο 28, αλλά το έχουμε προσεγγίσει πολύ καλά το παιχνίδι. Ξέραμε ότι ο Σταύρος θα μπει πολύ δυναμικά, όπως και έκανε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που έχασε πολλές ευκαιρίες. Αλλά θα αναφέρω ότι το μάτς κρίθηκε στην ποιότητα που διαθέτει ο παίχτης του Μοντου 2 σε όλες τις γραμμές. Και αυτές τις δύο ευκαιρίες που είχαμε, τη μία την κάναμε γκολ και κλείσαμε το παιχνίδι. Μάλιστα. Σας επηρέασε καθόλου η απουσία, η ξαφνική απουσία του σημερινή του coach? Σίγουρα. Ο coach μας βοηθάει πάρα πολύ και μας δίνει τις συμβουλές που γνωρίζει και προσεγγίζει το παιχνίδι. Αλλά δεν νιώσαμε ότι μας έλειπε πάρα πολύ σήμερα ο προπονητής, διότι ο Θανάσης ο Τσιξίρης μπήκε σε παπούτσια του και ήταν πολύ καλός. Μας έδωσε τις σωστές συμβουλές και αυτός. Οπότε παίξαμε και για το coach σήμερα. Μάλιστα. Από τις απώλειες που έχετε, υπάρχει και αυτή για επιστροφή? Είναι σιγά σιγά να γυρίσει ο Τηλιόπουλος και ο Καψάλας. Αλλά προσωπικά εγώ έχω συνηθίσει να παίζουμε με απώλειες, δεν τις μετράω καν. Αυτοί είμαστε και αυτοί θα τελειώσουμε. Σας έχει γίνει συνήθεια δηλαδή? Συνήθεια, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλή χρονιά. Εύχομαι καλή χρονιά.